Because you are all I have, my boy. You are my life, my pride, my joy. And if I stay, I stay because of you, my boy. Ναι, αγόρι μου, και με Elvis, για μια ακόμα φορά είσαι εδώ πέρα μπροστά. Στην κάμερα, Nostalgia Sports, μαζί θα πάμε για το επόμενο δεκαλεπτάκι, δεκαλεπτάκι, τεταρτάκι περίπου, έτσι. Ε, λίγο σουρεάλ ακούγεται αυτό. Ε, Elvis Presley, με αυτή την μπλούζα. Δεν συμβαδίζουν, αλλά δεν έχει σημασία. Η μεγαλύτερη φιγούρα του προηγούμενου ένα, του το προηγούμενου όσον αφορά τουλάχιστον την μουσική σκηνή, ίσω και την επόμενη, αν και είμαστε ακόμα στο Λικαβιέ. Ωραία, μόρφωση Παναγό. Ξεκινάμε με περιοδικό ομάδα. Γιαλάκια Παναγιώτη και φύγαμε. Αριθμό 91. 9 Ιουνίου του 1982, δραχμέ 50. Ε, προφανώς Προφανώ για το Μουντιάλ του 1982, βλέπετε εδώ πέρα το παγκόσμιο κύπελο. Γράμμα Αρδίζου Γλουσσοεξίδε, Κουσουλάκη, για να δούμε τι εμπεριέχει το περιοδικάκι μα. Βαγγέλη Κουσουλάκη. Εμεί φταίμε τι λέει για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Νίκο Κούρκουλο, θα δούμε πιο μέσα στο περιοδικό συνέντευξή του. Ε, για τον Μπαράζο εδώ πέρα ο Βαγγέλη Κουσουλάκη. Εμεί φταίμε για ό,τι έγινε λίγο πριν από τον Μπαράζο. Ο κεφαλικό μέσο αναλύει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό μέσα από τα δικά του μάτια. Σε αυτή τη χρονιά ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός έχασε το πρωτάθλημα. Βέβαια μπορεί να έχασε το πρωτάθλημα, αλλά πήρε την πρόκληση εκεί πέρα πίσω απέκλειε την Γκέτεμπορκ. 0-1 στο Ούλεβι, 2-2 πανωτικό. Αυτό βλέπουμε το 0-1 στο Ούλεβι. Γκέτεμπορκ Παναθυνιακό, σε 1984-85, προημητελική φάση. Η φάση του, ναι, φάση, γιατί μετά στα ημιτελικά αντιμετώπισε τη Λίβερπουλ και εκεί υπήρχε το τείχο του Άμφιλντ. Μην σημασία έχουν αυτά μετά από τόσα χρόνια. Μεγάλη σημασία έχει τι μα έλεγε ο Βαγγέλη Κουσουλάκη, μια και ο Ολυμπιακό άρπαξε ουσιαστικά τον τίτλο από τον Παναθυνιακό. Γιατί δυσκολεύεται να σκοράρει τελευταία, είναι ανάγκη να βάλουμε και αυτό το ζήτημα κάποτε στη θέση του. Το θέμα του σκοραρίσματο δεν είναι κάτι χειροκριαστό, είναι ζήτημα στιγμή, τύχη, συμπτώσεω, θέμα φάσεω, αν θέλετε, για την πορεία του Ολυμπιακού. Από το γλέτο του Παραθυριακού Τετάρτη το βράδυ στη Νεράιδα. Όπω Νεράιδα, παιδιά. Γιώργο Βαρδινογιάννη σε 1-2 με τον Κυράστα. Βλέπετε εδώ πέρα Γιάννη Κυράστα. Αξίριστο, σε δεύτερο πλάνο, γαλάκο, κόβει, δικαιολογημένη ατμόσφαιρα και φιού. Μάλιστα στα πούπουλα κάθισαν οι επεσταλμένοι του εφημερίδε τη Θεσσαλονίκη που ήλθαν στην Αθήνα για τον αγώνα Παναθηνιακού ΠΑΟΚ 2-0. Προφανώ αναφέρεται στον αγώνα του κυπέλου μεταξύ Παναθηνιακού και ΠΑΟΚ. Τα ακούτε δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ που λέτε ότι στην Αθήνα κατατρέχουν. Η περιποίηση και η φιλοξενία που του έγινε στο γήπεδο τη Λοφόρου Αλεξάνδρα ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Και ήταν ένα είδο απάντηση εισαγωγικά που επεδίωξαν οι ρεπόρτερ που καλύπτουν τον χώρο του Παναθηναϊκού για τα όσα, έγινε, για τα όσα, είχαν, όσα είχαν πάθει μόλι πριν από λίγε μέρε, μετά κατά την αποστολή του για την κάλυψη του παιχνιδιού Ηρακλή Παναθηναϊκού 2-1. Ναι, εκεί πέρα ουσιαστικά ο Παναθηναϊκό έκανε μια ήττα, που του τύχησε αρκετά και πήγε στον Παράζ για να παίξει με τον Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακό στο βόλο, σε ένα μισοάδιο γήπεδο, στο βόλο, από τα πιο ήσυχα Μπαράζ όλων των εποχών, ή τέλο πάντων μια μάχη Ολυμπιακού Παναθηναϊκού όλων των εποχών, πήρε Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Μακάρι τέτοιε απαντήσει να υπάρχουν σε όλα τα γήπεδα τη Ελλάδα για να μειωθεί κάπω και το άγχο με το οποίο είναι υπερφορτωμένο ο δημοσιογράφο που καλείται από την εφημερίδα να πηγαίνει στο γήπεδο, να πηγαίνει για δουλειά, για λειτουργήμα. Διάφορα λέει εδώ πέρα. Όσον αφορά το παιχνίδι στο Καφτατζόγλιο, κατά την ανεπιτυχή αγώνα με τον Ηρακλή. Του πήραξε πολύ όλη η ατμόσφαιρα που, που, επικράτησε. Έτσι, ακόμα και σε μία από αυτέ τι τελευταίε ημέρε, ακούσαμε τον υπεύθυνο δημοσίω σχέσεων τη Ανδρέα Βγενόπουλο, ρε φίλε, να λέει από τι βίε φραστικέ εκδηλώσει των Ηρακλήδων δεν γλίτωσε ούτε αυτό ο Υπουργό Βορείου Ελλάδο. Και τι δεν άκουσε ο κύριο Ιντζέ, ο οποίο απαντούσε με ένα χαμόγελο ενδεικτικό για την ψυχραιμία του. Τον έβρισαν ακόμη και κατά την αποχώρησή του 10 λεπτά ε, πριν από το τέλο του αγώνα. Μάλιστα. Παράπονα, Παραδυναϊκό για τη φιλοξενία του Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο Στάδιο. Τεράστιο Νίκο Κούρκουλό. Συνέντευξη στο περιδικό ομάδα. Καλλιτέχνε και σπορ. Με το ποδόσφαιρο, που, πότε καταπιάνεσαι, θα διαβάσουμε έτσι κάποια ζουμερά πραγματάκια. Την εποχή που ο Γιώχαν Στραν, ένα Αυστριακό προπονητή με μεγάλου ρομαντισμού, δημιουργούσε για πρώτη φορά στον Παραθυνιακό και στην Ελλάδα ομάδα Τσικό. Για κάποιο διάστημα έπαιζε χρόνο μπάσκετ και ποδόσφαιρο, αλλά αργότερα έκανε την επιλογή μου καταλήγοντα στο δεύτερο. Ευτυχώ δεν σε χάσαμε από του Σανίδη Νίκο Κούρκουλε. Εσύ, Πιτσυρίκο, είχε κάποιο είδωλο. Ναι, το Γιάννη Παπαντονίου. Φάνταζε τότε μέσα μου σαν ιερό τέρα, μα ήταν και εγωιτευτικό παίκτη. Διάφορα λέει γι' Πικράθηκε για τον παραγωνισμό σου. Τότε ήταν φυσικό να πικραθώ αφού περίμενε υπομονετικά τη σειρά μου χωρί να δημιουργώ προβλήματα. Μου έμεινε η πίκρα του νέου ανθρώπου που θέλει να προχωρήσει, αλλά δεν του, δεν του δίνουν ευκαιρία. Σήμερα βέβαια θυμάμαι όλα αυτά με πολύ ευχάριστη διάθεση και ασφαλώ πιστεύω πω είναι καλύτερα που ήρθαν έτσι τα πράγματα. Πάντω εκείνο τον καιρό δεν έκανα πίσω. Μα λέει που μεγάλωσε, βέβαια, μεγάλωσε εκεί πέρα περιοχή ζωγράφου. Τη παρατηρήσει τον Πανθέκο του 1982. Μάλιστα. Τεράστια μορφή. Συνομιλή με τον Ρεπόρτερ τη περιοδική ομάδα Διονύση Βραϊμάκη, στο φουαγέ του Εθνικού Θεάτρου. Ποδοσφαιροκουβέντα στον διάμεσο μια σκοπιαστική πρόβα για τον Ιδίποδα. Στα τρίκαλα, στα δύο στενά σκοτώσανε ο Ιντοσακαφλιά το ποδόσφαιρο. Αό Γαρδικίου, τι άλλο θα δείτε ρε παιδιά στο YouTube. Αό Γαρδικίου, η πηγή και η φίκη μπερδεμένη σε ένα περίεργο κλίμα αμφιβολιών και αμφισβητήσεων. Μάλιστα. Κάποιον μπαράζει εκεί πέρα τη περιοχή. Φόρτσα Γαρδίκη, β' Εθνική. Αυτή η φωτογραφία μιλά από μόνη τη. Δείτε εδώ φάτσε φιγούρε. Ωραία παιδιά. Oh, oh, oh. Η ομάδα Γαρδική Γαρδικίου και έλυσε το πρωτάθλημα τη Αλφα Κατηγορία ανέβηκε στην Εθνική Ρεστεχνική. Δύο άλλα σωματεία όμω, η πηγή και η φύκη, διαμαρτύρονται έντονα, αμφισβητώντα την καθαρότητα του φετινού πρωταθλήματο. Περισσότερε λεπτομέρειε στη συνέχεια. Γράμμα του Αρδίζελου, φεύγει ότι με διώχνουν, πάει έκα διαφόρησε για μένα, ξέρετε ότι όλοι αν αξίζω ή όχι. Αποκαλύπτω ότι χειροκρότησε τον Παναθυνιακό στο μάτσο Πέλου με τον Πάοκ. Ο Παναθυνιακό, ο οποίο με τη Λάρισα, πρώτη εμφάνιση τη Λάρισα στο τελικό, στα Φιλαδέλφια, διαιτή Αντώνη Βασάρα. Κέλλη ο Παναθυνιακό, με 1-0. 1982. Γιουμπ Ντέρβαλ, προπονητή τη Δυτική Γερμανία. Πήρε μόνο 19 παίκτε στην Ισπανία. Πιστεύει σε αυτού. Μισελ Πλατινί. Το πρόγραμμα του Μουντιάλ. Ωραία, παιδιά. Στο Βίγκο, Ιταλία, Πολωνία. Πό, 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 πό. Μέχρι το τέλο. 11 Ιουλίου στη Μαδρίτη του 1982. Ο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Παρουσίαση δίσκων. Άρα, ομάδα. Την περιοδικά ρεύσουνα. Τζάνι Τζόπλινγκ. Μάλιστα. Έλτον Τζον Τζαμπαπ. Ηλία Κλουναρίδη, όμορφη γειτονιά. Μάλιστα. Αυτά από το περιοδικό ομάδα. Πάμε σε ένα άλλο μεγάλο περιοδικό. Το γαλλικό περιοδικό ONS. Συλλεκτική, ε, συλλεκτικό τεύχο. Κυρίω για του Πορτογάλου και δι του οπαδού τη Πόρτο. Ιούνιο 1987, μηνιαίο το τεύχο. Πανηγυρίζουν εδώ πέρα στο πράτερ τη Βιέννη. Τελικό κυπέλο πρωταθλητριών. Πόρτο εναντίον Μπάγερ Μονάχου. 2-1. Μεγάλη νικήτρια η ομάδα από την Πορτογαλία. Νάπολη πρωταθλητρία Ιταλία εδώ στον αγώνα με τη Φιωρεντίνα, τελευταία αγωνιστική, νομίζω, ή εξασφάλισε και τον τίτλο ουσιαστικά. Ναπολιτάνοι εδώ πέρα πανηγυρίζουν, σημαία του Νότου, ωραία παιδιά. Αυτοκινητάρα, δείτε εδώ πέρα τι γίνεται στα μπαλκόνια, στην Νάπολη, στο φτωχό Νότο τη Ιταλία, Μαραντόνα, κατάμε στο Σαν Πάολο, Μισελ Πλατινί, αντίο λέει, δεν νομίζω. Φιλικό μάλλον εδώ πέρα, Βραζιλία Βόρειο Ιρλα... Ιρλανδία, καρτελάκι εδώ πέρα, Dandy United, φιναλίστ του κυπέλου UEFA τη σεζόν που διανύουμε, δηλαδή του 1987, Γκέτεμπορκ, Everton και Σεντετιέν και τελική κυπέλων Ευρώπη. Το μεγάλο φιόρμα του περιοδικού ONZ. Γκέτεμπορκ, Dandy United, 1-0, πρώτο παιχνίδι, Dandy United, Γκέτεμπορκ 1-1, πανεπιστημιακό, Γκέτεμπορκ, κυπελούχο UEFA 1900. 87. Άλλη μια χρονιά το κατέκτησε εναντίον του Αμβούργου πάλι σε διπλό τελικό. Δεν θυμάσαι, γελά τώρα την χρονιά, νομίζω το 1983 το ήταν. Γιατί 85 και 86, δύο σέλη, έχει πάρει η Real Madrid. Θα κάνουμε εκτερή αναφορά σε άλλα επεισόδια. Εδώ φωτογραφίε από του αγώνε, του διπλού αγώνε. Λατρεμένο κύπελο UEFA. Δείτε εδώ κυπελάρα. Όλη η σεζόν. Εδώ είναι ο παδί του Άγιαξ, συλλεκτική φωτογραφία. Είμαστε στο Ολυμπιακό Στάδιο τη Αθήνα. Άγιαξ εναντίον Λοκομοτήλ Βιψία. Καμιά 20 αργά χιλιάδε οι, της, ε, οι του Άγιαξ. Ε, Πάντω θυμάμαι την ηλεκτροτυπία στο ένθετο τέλο πάντων για τον τελικό, για εκείνον το τελικό. Βάλουμε τελικό. Ένα γκολ του Βαμπάστεν 22-23, κάπου εκεί έκλεινε το παιχνίδι. Να τον γκολ του Βαμπάστεν με κεφαλιά. Βάλουμε ο τελικό που σημαίνει ότι δεν ήταν από του ωραιότερου όλων των εμπεχών. Γιώργαν Κρόιφ με το κύπελο κυπελούχων στον ουρανό τη Αθήνα. Και εδώ πέρα Πόρτο Μπάγκερ Μονάχου, 27 Μαΐου του 1987 στη Βιέννη. Επέλαση του Φούτρε. Το λάτρευα να σου πω την αλήθεια. Παόλο Φούτρε. Μαζεύει το Μαύριο Καζιμπάγκερ την μπάλα από τα δίχτυα. Το ιστορικό γκολ του Μαντζέρ με το τακουνάκι. Νομίζω είχε προηγηθεί η μπάγκερ σε εκείνο το παιχνίδι και το γύρισε η Πόρτο. Ή, ή έγινε 1-0-1 ένα, ένα, και 2-1. Νομίζω το γύρισε η Πόρτο. Εδώ πέρα με το κύπελο, Ζωάο Πίντο. Πρωταθλήτρια 1987 Πόρτο. Τρίποντο, τρίποντο, τρίποντο. NBA Jump. He's on fire. Boom, sagalaka. Άρης Ολυμπιακό. Ντέρμπι στη σκιά του Γιαννάκη. Οχ, οχ, εδώ πέρα διχασμό. Χωρίζουν 30 εκατομμύρια, όχι ευρώ, δραχμές, έτσι. Μάλιστα. εδώ πέρα έχει ένα άρθρο του ε, Φίλιππου Συρίγου. 30 εκατομμύρια λοιπόν πήρε Α, έχει ενδιαφέρον, για να το διαβάσουμε λίγο. 30 εκατομμύρια λοιπόν πήρε στι 31 Αυγούστου για Γιάννακη από τον Γιώργο Κοσκοτά. Ήταν ένα δώρο, λέει ο παίκτη, για να προτιμήσει τον Ολυμπιακό σε περίπτωση μεταγραφή στο μέλλον. Τα πήρε για να μην μπαίξει φέτο με τον Άρη. Πιστεύουν οι οπαδοί του Προθετή και βράζουν από αγανάκτηση. Ποια είναι η αλήθεια, κανεί δεν ξέρει. Το βέβαιο είναι πάντω ότι ο Γιάννακη εφέτο δεν παίζει με τον Άρη. Καλά, έτσι λέτε εσεί. Το είχα δηλώσει πριν πολύ καιρό, πριν, 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 πριν πάρω τα λεφτά από τον Κουσκοτά. Υποστηρίζει ο αρχηγό Εθνική. Μα τα, μα τα, έλεγε όλα, όλα αυτά ακριβώ επειδή ήταν ήδη σε επαφέ με τον Κοσκοτά από τον τη Θεσσαλονίκη. Τα 30 εκατομμύρια λοιπόν του Κοσκοτά δημιουργούν φαινομενικά ένα επιπλέον επεισόδιο στην προσπάθεια προσέγγιση ανάμεσα στον Άρη και τον Γιαννάκη. Μπύρι, 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 μπύρι. Διάφορα έχει για το Σύριαλ Γιαννάκη Άρη και Κοσκοτά Ολυμπιακού δηλαδή. Άρη Γιαννάκη, σκληρή μονομαχία από τη σκιά των 30, 30 εκατομμυρίων του Κοσκοτά. Φέρε το κύπρο πρωταθλητριών στη Θεσσαλονίκη και θα φύγει αμέσω. Το υπόσχοπε του είπε ο Άρη. Ευσεβή πόθη, δεν παίζει λένε τώρα Ισπανί. Κάποιο πρόβλημα είχαν βγάλει όσον αφορά το Γιαννάκι, ότι δεν είχε δηλωθεί. Ωραία φωτογραφία εδώ πέρα τη Εθνική με προπονητή τον Ευθύνη Κιουμουρτζόγλου. Φτιάχνει τα πρόκληση για το βρουμπάσκετ του 89, Ελλάδα εναντίον τη Τσεχοσλοβακία. Ο Κατ, δεν το θυμάμαι καθόλου. Το πίβο τη Τσεχοσλοβακία. Πάλι ποτέ τη Τσεχοσλοβακία. Έφτισα στα μούτρα το Στάνκοβιτ, του Κώστα Πηγαδά. Γιώργο Αμερικάνο, μάλιστα. Η πιο μεγάλη στιγμή, ο τελικό με τη Σλάβη το 68 έχει λήξει. Και ο Αμερικανό πανηγυρίζει την κατάξυση του κυπέλου κυπελούχων. Ποιος Στάνκοβιτ, το σημερινό αφεντικό τη ΦΥΜΠΑ, ρωτάει ο δημοσιογράφο. Mm. Ποιο μπροστά ρωτάει. Αν και παγκόσμιος δεν κλείκες ποτέ στη μεχτή Ευρώπη, από ό,τι θυμάμαι. Γιατί? Α, ναι, απαντάει ο Αμερικανό. Είχα μπει στη μαύρη λίστα από τον Μπόρισλαβ Στάνκοβιτ. Ποιον λένε, αυτόν το σημερινό αφεντικό τη ΦΥΜΠΑ, ναι, αυτόν. Από τότε, από το 1965, κινούσαν τα νήματα στη ΦΥΜΠΑ. Σε αγώνα ρευάζουν με τη γιουσλαβική Μπέογκρατ, στην έδρα του, παίζαμε με θαυμάσια και διεκδικούσαμε την πρόκληση. Τότε άρχισαν οι διαιτέ τα ασφαλτοσφυρίγματα για να μα κλέψουν την πρόκληση. Κλευρίστε και άραπαξε το διαιτή από την μπλούζα Ξενομανία. Ω, φανταστική φωτογραφία εδώ πέρα με Γιώση Τζέρτζια. Πο-πο-πο συλλεκτική. Α, 66. Γιώση Τζέρτζια, ο οποίο. Ήταν και προπονητή στον πάγο τη σεζόν 1984-85 Θα τα πούμε εκτενέστερα, αν και νομίζω έχουμε κάνει μια αναφορά όσον αφορά το θέμα που είχε ο Γιώργη Τζέρτζια με του ε, Μάνθο Κατσούλη και Παναγιώτη Φασούλα στα βαθιά νερά. Τι πάρα εδώ πέρα στη βιατζόγλου. Πεθαίνοντα στον πάγκο, όσον αφορά του προπονητέ και το άγχο που τραβάνε. Γιάννη Ιωάννη με το τσιγάρο. Μπομπ Νάιτ. Λίγο πριν από την έκρηξη. Γκομέλσκι στον αέρα. Τζον Νιούμαν. Καλή αντάμωση. Μάρκ Πέτγουι παίζει για τα λεφτά και το θέαμα σε συνέντευξη. Είχε φύγει από τον Μπάουκ πλέον και πήγε, και πήγε στον Απόλυν Πατρών. He's on fire! Ωραία, φυσά, Ωρα, Ματχέιλ. Οι μάχε μεταξύ των Boston Celtics και των Dreaming Pistons κοντεύουν να καθιερωθούν σαν τα μεγαλύτερα τρέμπι τη Ανατολή στα τελευταία χρόνια. Εδώ πέρα στη φωτογραφία ο Μακχέιλ, πάλι Μακχέιλ, ποιο είναι, παιδιά. Φανταστική. Φανταστική. Τριποντάρα, περιοδικάρα. <ΣΣΣΣ> Θέλω ομάδα εδώ και τώρα. Περασμένα μεγαλεία. Ρίτσαρντ Ντουξάιρ. Μεγάλη μορφή στον πάγκο του Παναθηναϊκού, Εδώ πέρα μας μένει η που ήταν προπονητή στην ΑΕΚ. Η Περσίνα αναμέτρηση, δάσκαλο και μαθητή, βρήκε καθαρά νικητή τον δεύτερο. Η μεγαλύτερη απογοήτευση τη ζωή μου. Η περσινή ιστορία με τον Παναθηναϊκό, Περί και διάφορα. Τα αφήνω λίγο να το δείτε. Ζουμάρετε εσεί, ξέρετε και διαβάζετε όλη του την συνέντευξη στον τεράστιο Νίκο Παπαδογιάννη, περιοδικό τρίποντο. Φόβος, για το, για, φόβος του Χέιζελ, παγίδια της φυλάδος, πολλά μικρά γήπεδα του μπάσκετ. Δείτε εδώ φάτσες φιγούλες. Μάτα από κάτω, Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Συμπλοκές, συνήθισμένο το φαινόμενο. Γκούμας ο αιρετικός, Σα δύο γύρω στον Πανελλήνιο, ψάχνοντας. Συνέντεξη στο Βασίλη Σκουντή. Μια ζωή τα βάζει με του προπονητέ. Τα αφήνω και εδώ πέρα να το, να το δείτε. Όσοι ενδιαφέρεστε, με σκισμένη φανέρα το παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Με τα χρώμα του Λυσιακού. Γκούμα ο ερετικό. Δέχεσαι του, 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 του αυτοκράτορα. Στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώνει. Αλλά το παρατσούκλι αυτό ανήκει σε άλλον. Γουίλτζερ καρδιά μου ανήκει μόνο στον Άρη. Σε σκιά των 30 Αργυρίων. Τον μεγάλο του Σαβάτου, άρισ, το μεγάλο δεμάτι του Σαββάτου Άρη. Το επερχόμενο Άρη εναντίον Ολυμπιακού. Αυτά για σήμερα. Νομίζω πέρασατε υπέροχα με ομάδα Ons και Τρίποντο. Την άλλη εβδομάδα, Μπουερή Σπορτίβο, τα κλασικά μα. Φιλιά.